Αργεντίνη που την άπλωσε την έκανε. Σεφ, θεωρώ ότι για εμένα ήταν αρκετά δημιουργικό το να κάνω αυτές τις τεχνικές να συνδυάσω μαζί. Επίσης, σε αυτά που έχω δει και στο σύνολο των συνδιαγωνιζόμενων μου με τη δημιουργικότητα πάνω στο θέμα αυτό, στο τεστ δημιουργικότητας, θεωρώ ότι κειμένομαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Με ποιο θεωρείς ότι στο κομμάτι της δημιουργικότητας είναι πάνω κάτω το ίδιο? Ας πούμε, σεφ, έχω κάνει τον πουρέ, όπως θα κάναμε, ας πούμε, σε άλλο πιάτο δύο πουρέδες, θα τους απλώναμε, αρωματισμένους με καφέ. Έχω παρουσιάσει ένα παντεσπάνι σαν ένα φιλέτο, ας πούμε, το οποίο έχω ψήσει και μπορεί να μην το έχω ψήσει καλά. Και έχω βάλει και ένα μπισκουί δίπλα, σαν μια γαρνιτούρα, ας πούμε, που θα βλέπαμε σε ένα άλλο πιάτο. Με νευρίασε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν το θεώρησα. Συγγνώμη για την έκφραση. Το να κάθεται κάποιος να κρίνει το πιάτο σου και να βάζει την ουρά κάτω από τα σκέλια και απλά να κατηγορείς τα πιάτα λονών, χωρίς να τα έχεις δοκιμάσει. Ήταν πάρα πολύ κακό εκ μέρους του. Έβγαλε την κακία που βγάζει στο σπίτι. Δηλαδή, όταν κλείνουν οι κάμερες και είμαστε στο σπίτι, το μόνο που κάνει είναι να θέλει να μιλάει και να παίρνει τον πρώτο λόγο σε όλα και να έχει άποψη για όλα. Εγώ δεν βρίσκω δημιουργικότητα. Και επειδή έκανες τη σύγκριση από μόνος σου και καλά κάνεις. Παιδιά, κι εγώ θα έβαλα δύο πουρέδες, δύο κρέμες όπως θα, μα είχα το αλμυρό. Βρίσκομαι στο ίδιο επίπεδο με τα άλλα πιάτα που τουλάχιστον άκουσα. Εντάξει, θα το κρίνουμε εμείς αυτό, το ξέρεις. Σίγουρα, γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς εδώ πέρα. Εκεί και εγώ είμαι εδώ. Αλλά από την άλλη, εμείς έχουμε πει ότι η δημιουργικότητα μπορεί να έχει να κάνει και με το τι υλικά θα συνδυάσεις και με το στήσιμο, αλλά δεν είναι ότι ρίσκαρες μπαίνοντας και μέσα στην αποθήκη τροφίμων και να πάρεις ένα υλικό που πιστεύεις εσύ ότι ταιριάζει με τον καφέ να κάνεις ένα γλυκό με ένα λαχανικό, για παράδειγμα. Κατανοητό. Ναι, σεφ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Έχεις κακάο και γλυκό. Θες να με νευριάζεις και άλλοι κάνουν ένα για να σπούμε και ένα ζωμό. Λέλα. Σίγουρα αγχωνούμαι. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να πάω στον τάκο για από ένα γλυκό. Όμως αυτό είναι το παιχνίδι. Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε, να μακρυνθούμε και περιμένω να δω και τι θα γίνει στο τέλος. Τζόρτζ, τι σου είπανε, ποιον είπανε. Φέρνει τον εδώ. Τι, φέρνει τον εδώ. Ποιο είπανε, είπανε. Γι' αυτό. Φέρνει σπάνι, κέικ. Απλά ρούφηξε μέσα στο. Κατά τα άλλα, σου είπε μια χαρά όμως, ε. Δεν μου είπε ότι δεν είμαι δημιουργικό. Αυτό θα πει. Τι θα πει. Θα πει μετά δεν είμαι δημιουργικό, Γιώργος αριστερά. Αυτός αριστερά και αριστερά και άλλος ένας αριστερά. Αυτό θα πει. Έλεος!